Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε διάφορους τομείς, τέσσερις πρέσβεις χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Ινδονησίας, των Φιλιππίνων, της Ταϊλάνδης και του Βιετνάμ επισκέφτηκαν το Περιφερειάρχη Κρήτης. We are from the ASEAN. Association of Southeast Asian Nations. Εκπροσωπούν λοιπόν 10 χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας που ουσιαστικά έχουν συστήσει λοιπόν ένα σύνδεσμο. Υπάρχουν 4 πρεσβείες στην Αθήνα, του Βιετνάμ, της Ινδονησίας, της Ταϊλάνδης και των Φιλιππίνων. Στα πλαίσια αυτής λοιπόν του συνδέσμου υπάρχει μια επιτροπή την οποία εκπροσωπούν οι Κύριοι και έχουν έρθει εδώ, δεδομένου ότι η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδος, και θέλουν να δουν σε αυτό το πλαίσιο οι ίδιοι με τα μάτια τους την ανάπτυξη του νησιού και δεδομένου ότι έχουν υπηκόους επίσης και στο νησί μας. Μια συνάντηση με 4 πρέσβεις που εκπροσωπούν 10 χώρες της Ασίας. Συζητήσαμε για θέματα τουρισμού, εργατικού δυναμικού που υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που έρχονται για να δουλέψουν και τη μορφή συνεργασίας που πρέπει να έχουμε. Εμείς από την πλευρά τη δική μας θα καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να ευοδοθούν τέτοιες συναντήσεις προς όφελος των δύο πλευρών. Οι 4 χώρες έχουν συστήσει ένα σύνδεσμο που αποτελείται συνολικά από 10 χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και προς την κατεύθυνση αυτή πραγματοποιούν επαφές με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας στο τομέα του τουρισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν θέματα τουρισμού, καθώς τα τελευταία χρόνια είναι αυξανόμενος ο εισερχόμενος τουρισμός από την Νοτιοανατολική Ασία στην Ευρώπη. Το πρώτο είναι το τουριστικό κομμάτι και βλέπουν τις ομορφιές της Κρήτης. Είναι μια δυναμική αγορά που πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια και με το νέο αεροδρόμιο θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Να έχουμε τουρισμό και από την Ασία και εκτιμώ ότι γίνονται οι προσπάθειες ώστε να υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα. Tourism is most important industry for... Ουσιαστικά τους ενδιαφέρει πάρα πολύ λοιπόν η συνεργασία στο τομέα του τουρισμού, δεδομένου ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ και όλες τις χώρες τους η ανάπτυξη του τουρισμού και ειδικότερα της βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού, που είναι μάλιστα κάτι το οποίο και ο Περιφερειάς, ο κ. Αρναουτάκης, στηρίζει πάρα πολύ. Παράλληλα, οι πρέσβεις ευχαρίστησαν τον κ. Αρναουτάκη για το ενδιαφέρον που δείχνει η Περιφέρεια αναφορικά με τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες των παραπάνω χωρών που βρίσκονται στο νησί μας για εργασία.